Γνωρίζετε ότι από τον περασμένο Μάρτιο έχει ψηφιστεί νόμος που προσφέρει στους ασυνόδευτους ανήλικους άδεια δεκαετούς παραμονής στη χώρα, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τρεις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και πρόσφατα ψηφίσαμε άλλη μία τροπολογία που εκτός της απόλυτης σύνδεσης της παραμονής στη χώρα με την εργασία, με συμβόλαιο εργοδότη που προσφέρεται σε αυτούς που βρίσκονται στη χώρα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2023, έχουμε δώσει τη δυνατότητα οι πρόσφυγες να μπορούν να εργαστούν μετά και τον δεύτερο μήνα που φτάνουν, από τη στιγμή που φτάνουν στη χώρα. Άρα αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί πριν υπήρχε ένα εξάμηνο κενού που μας δυσκόλευε σε αυτό που κάνουμε σήμερα. Αυτή είναι η κατάλληλη χώρα για να ξεκινήσουμε επίσημα. Με τη βοήθεια των διεθνών οργανισμών, έχω κοντά μου την ύπατη αρμοστία, τη Μαρία Κλάρα Μαρτίν, με την οποία συνεργάζομαι στενά, και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που λαμβάνουν μέρος σε αυτό το εγχείρημα. Είναι η κατάλληλη ώρα και το ξεκινούμε από εδώ στη Λέσβο να δημιουργήσουμε ημέρες καριέρας. Τώρα το λέμε job fair, αλλά να το πούμε ελληνικά, και πάλι δεν είναι πολύ ελληνικά. Εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσουμε μία αλυσίδα από τέτοιες εκδηλώσεις, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ θέλουν να εργαστούν και να κερδίζουν τη ζωή τους και να οδεύουν προς την ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και οι εργοδότες αναζητούν εργαζομένους. Το δύσκολο είναι πώς θα ήταν πάντα, πώς θα συναντηθούν οι εργοδότες με τους εργαζόμενους, με τους μελλοντικούς, τους πιθανούς εργαζόμενούς τους. Αυτό λοιπόν είναι που έχουμε αναλάβει να κάνουμε εμείς ως τομέας ένταξης, αφού ολοκληρώσαμε τις νομοθετικές μας παρεμβάσεις. Σε αυτή τη δουλειά μας βοηθούν πάρα πολύ οι διοικητές των δομών μας, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς στις περισσότερες δομές μας λειτουργούν γραφεία ένταξης. Αλλά τώρα αυτό θα οργανωθεί ακόμη περισσότερο και ακόμη καλύτερα, και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετέχουν, όλους όσοι έλαβαν μέρος στην προσπάθεια να βρεθούν εδώ ανάμεσά μας εργοδότες, πάνω από 30, από όλη την Ελλάδα, και διαζώσεις και με τηλεδιασκέψεις, να δουν βιογραφικά, να μιλήσουν με τους πιθανούς εργαζομένους τους. Έχουμε διασφαλίσει απολύτως, και είπα ότι η αρμοστία το κάνει αυτό, αλλά πρώτα απ' όλα εμείς, να τηρηθούν όλοι, να τηρηθεί ολόκληρη η εργατική νομοθεσία. Είναι κεντρικός πυλώνας αυτός για μας, να γίνονται όλα με απόλυτη νομιμότητα και χωρίς κανέναν κίνδυνο για τον εργαζόμενο σε όποια γωνιά της Ελλάδας και αν βρεθεί. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους, τον διοικητή, τον Δημήτρη τον Κατεμνίδη, και τα στελέχη του, τον υποδιοικητή, όλους, για την προσπάθεια που κατέβαλαν σε μια δύσκολη ώρα, σε ένα νησί που έχει περάσει πολλά, να μπορούμε πια να κάνουμε και κάτι τέτοιο, που συνήθως το βλέπουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πολλοί προσπάθησαν, η μετάδραση προσπάθησε πάρα πολύ στο να βρει εργοδότες, και χαίρομαι πάρα πολύ, και τελειώνω με αυτό, που με τη βοήθεια της ΥΠΑ της Αρμοστίας και των διεθνών, όλων των διεθνών οργανισμών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, μπορούμε μέσα σε μια τόσο δύσκολη δομή πρώτης σειράς, πρώτης γραμμής, όχι γραμμή της ενδοχώρας, να προχωρήσουμε σε ένα τόσο, να το πω, παράτολμο εγχείρημα. Τώρα που το βλέπουμε, βλέπουμε ότι πάνε όλα ομαλά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Θα χαρούμε να σας ανακοινώσουμε αργότερα και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. I'll try to be brief. We're very, very happy to be here. This is not the first job fair that we had in Lesbos. It's the fourth, but it is the biggest. And it's the one where we have managed to bring our partners. I mean, we've always done it in line with the national integration strategy, with the risk
with the manager of the center, and I want to give him a big thank you, because without his support it wouldn't have been possible. But as the minister said, it is important. Now, there are 75,000 refugees in Greece, many of whom can work and who can contribute. Many are working already. And they have skills that Greece needs. Greece needs workers. So it is a win-win situation to be able to match them with employers. It's a win for the employers, it's a win for the refugees. It's a win-win for the state as well, because they pay taxes, they contribute, they live among the population. So we are, as I said, we are very, very happy. For those who employers who cannot be here, we have a job matching platform that they can also consult and find refugees who post their CVs there. I think it is very, very important. It's a way also of achieving peaceful coexistence, of integrating people in a very good way. I haven't met in my life a refugee who doesn't want to work, who doesn't want to rebuild life, who doesn't want to contribute. So let's invest a little bit and give them the chance. Thank you. Κυρία Μαρία Κλάρα Μάρτου, είναι φυσικά πολύ χαρούμενη που βρίσκεται εδώ. Αυτό δεν είναι το πρώτο job fair εκδήλωση που διοργανώνεται στο Λέσβο. Πρόκειται για την τέταρτη εκδήλωση έβρεσης εργασίας που διοργανώνεται στο νησί, αλλά είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση που έχει διοργανωθεί μέχρι στιγμής. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ με τους εταίρους μας. Αυτό που κάνουμε συνάδει με την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη. Και φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε και την Υπουργό και τον Διοικητή του Κέντρου για την όλη βοήθεια. Όπως είπε και η Υπουργός, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε όλοι για την ένταξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Ελλάδα 75.000 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, οι οποίες μπορούν να δουλέψουν, μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Πολλοί μάλιστα ήδη δουλεύουν και ήδη το κάνουν αυτό. Έχουν δεξιότητες και ταλέντα που η Ελλάδα χρειάζεται και είναι μία κατάσταση win-win, όπου επωφελούνται όλες τις πλευρές. Επωφελούνται οι εργοδότες, επωφελούνται οι ίδιοι οι πρόσφυγες, επωφελείται φυσικά και η πολιτεία, γιατί οι πρόσφυγες καταναλώνουν, πληρώνουν φόρους κτλ. Και εργάζονται φυσικά. Άρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είναι πάρα πολύ χαρούμενη η κυρία Μάρτιν που βρίσκεται εδώ. Για όλους τους εργοδότες που δεν μπόρεσαν να είναι εδώ σήμερα, η ΥΠΑ Θερμοστία έχει και μία πλατφόρμα job matching που ουσιαστικά συνδέει εργοδότες με πρόσφυγες που αναζητούν εργασία και μπορούν οι πρόσφυγες να ανεβάσουν τα CV τους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική όλη αυτή η προσπάθεια. Είναι ένας τρόπος να πετύχουμε την ειρηνική, αρμονική συνύπαρξη, γιατί οι πρόσφυγες θέλουν να ενταχθούν. Μας είπε ότι στη ζωή της δεν έχει συναντήσει έναν πρόσφυγα που να μην θέλει να δουλέψει, να μην θέλει να προσφέρει, και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που πρωτοβουλίες όπως αυτή διευκολύνουν και τις προσπάθειες των ίδιων των προσφύγων. Good afternoon also from my side on behalf of IOM and the Ilios project. Integration project that is funded by the Ministry of Migration and Asylum, and over the last 5 years the project actually supported a lot of job employability events, including the job fairs, 46 events up to now within the last 5 years, in which 5,000 beneficiaries of international and temporary protection participated, and more than 400 employers. And we see the trend of now with addressing the shortages in the labor market. We are trying to support actually the Greek economy and support beneficiaries in their integration pathways in Greece. We did recently a research survey in December 23, which showed actually that from those that were supported by Ilios during previous years, around 60% of them are having jobs, and 72% of those jobs are actually declared as legal jobs in a proper way. So what I'm saying actually is that when integration is properly done, integration into labor market is actually supporting the state in a way of people paying taxes for the employment. And this is something what is proven also on European level. If you And not only European, the
OECD countries, for example, in 2017 the research was done, and it was proven that over 2 trillion euro that was invested in giving social givings and other expenses related to integration and to migration in general, the payback from the migrants itself through taxes and other ways of paying was 2.5 trillion. So actually integration is a good investment, and this is what sometimes we forget, this, that every euro invested in integration in a short, actually middle run, will come back as 2 euro. And this is something what is also important to take into consideration. Up to date we have done some more than 20,000 counseling sessions, job counseling sessions, and we see that there is the intention of our beneficiaries to integrate and to find jobs here is actually raising, and every month we see more and more people that are interested in finding jobs in Greece. And this is something what is actually encouraging, having in mind that what Commissioner Johansson said one month ago when she was in Athens. She started her speech with saying that European Union must integrate 1 million people per year in order for our economy to sustain. So this is very important to have in mind, while having in mind that, for example, 8% of European citizens are born outside of European Union right now. And this is an important fact, or that 27% of young people in European Union have at least one parent that is born outside of European Union. So let's have in mind that migration was always present, that integration was always needed, and now I think we are going the right way with the support of the ministry. Actually, we are here to support the government and the ministry in these endeavors. Thank you. Ωραία, καλησπέρα και από την πλευρά μας, από το ΔΟΜ, ο κύριος Τσόντς εκπροσωπεί το πρόγραμμα Ήλιος και το Δείχνει Οργανισμό Μετανάστευσης, μέσω του οποίου κατά τα τελευταία 5 έτη έχει παράσχει μια σειρά από δραστηριότητες και υποστήριξη σε σχέση με την σύνδεση με την αγορά εργασίας, πάνω από 46 δράσεις διασύνδεσης με εταιρείες και πάνω από 5.000 συμμετέχοντες και 400 επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια τάση και μια μεγάλη ανάγκη να συνδέσουμε την αγορά εργασίας με την ένταξη των ανθρώπων, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το πρόγραμμα Ήλιος. Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι έχουν υποστηριχτεί, περί το 60% έχουν βρει δουλειά και το 72% μάλιστα έχει δηλώσει ότι τουλάχιστον μία από τις εργασίες που έχει βρει και έχει απασχοληθεί είναι νόμιμες. Με έναν τρόπο υπογράμμισε τη σημασία της ένταξης στην αγορά εργασίας και ότι η ίδια η ένταξη στην αγορά εργασίας του πληθυσμού αυτού συνεισφέρει στην πολιτεία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έρευνες και του OECD έχουν καταδείξει ότι πάνω από τα 2-3 εκατομμύρια επενδύσεων που γίνονται για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών επιστρέφονται στα κράτη και στην πολιτεία μέσω της φορολογίας. Η ένταξη λοιπόν αποδεικνύεται ως μια πολύ καλή επένδυση. Μέχρι τώρα έχουμε δει μέσω της εργασιακής συμβουλευτικής του προγράμματος Ήλιος τουλάχιστον 20.000 έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 20.000 συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής και βλέπουμε τη θέληση των ανθρώπων που υποστηρίζονται για να εργαστούν. Ανέφερε μάλιστα, όπως η κυρία Γιόχανσον, η Κομίσιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από το 8% των Ευρωπαίων πολιτών έχουν γεννηθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα το 18% των νέων που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τουλάχιστον έναν γονιό ο οποίος δεν έχει ευρωπαϊκή καταγωγή. Το Υπουργείο έχει συμβάλει στην υποστήριξη της ένταξης τα τελευταία χρόνια και αντίστοιχα οι διεθνείς οργανισμοί και οι οργανώσεις είναι εδώ να υποστηρίξουν πίσω το Υπουργείο προσφέροντας δράση για την ένταξη και την αγορά εργασίας.
Κυρία Υπουργή, σήμερα γίνεται η πρώτη επαφή των υποψήφιων εργαζομένων με τους υποψήφιους εργοδότες. Είπα ότι θα ανακοινώσω στη συνέχεια τα αποτελέσματα, πώς πήγε το όλο πρόγραμμα. Θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, όταν εγώ είπα ότι αυτή είναι η πρώτη... η πρώτη διοργάνωση για ημέρες καριέρας εννοούσα η πρώτη ουσιαστικά που γίνεται κάτω από ένα νέο νομοθετικό καθεστώς. Ειδικά για τα νησιά πρώτης γραμμής αυτό έχει σημασία. Είναι άλλο να μπορεί κάποιος να εργαστεί 2 μήνες μετά την άφιξή του στη χώρα και άλλο 6 μήνες μετά την άφιξή του στη χώρα, γιατί αυτό υπερφορτώνει τα νησιά μας. Άρα λοιπόν, ο σκοπός μας ποιος είναι? Ο σκοπός μας είναι, εφόσον αυτοί οι άνθρωποι περάσουν από όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται για να ελεγχθούν τα πάντα, εφόσον δικαιούνται άσυλο, το οποίο λαμβάνουν και καθίστανται πρόσφυγες, να ξεκινήσουν να εργάζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όχι μόνο στη Λέσβο, αλλά και στη Λέσβο βέβαια, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, ώστε να υπάρχει... να μην υπάρχει υπερσυμφόρηση των δομών, της συγκεκριμένης δομής μας εδώ, αλλά και άλλων δομών σε άλλα νησιά και στην ενδοχώρα, και να υπάρχει μια τέτοια ροή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εργάζονται είναι οι ίδιες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται και οι Έλληνες. Δεν υπάρχει καμία διάκριση σε αυτό το κομμάτι, δεν κάνουμε καμία υποχώρηση και καμία παραχώρηση σε αυτό το κομμάτι, ειδικά... στο Υπουργείο μας, που τώρα έχει δημιουργηθεί και η Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, εμείς θεωρούμε ευάλωτους όλους τους πρόσφυγες. Ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από την πατρίδα του επειδή κυνηγήθηκε, επειδή υπάρχει πόλεμος, επειδή ξεσπούν ο ένας μετά τον άλλον οι πόλεμοι στην Αφρική, επειδή υπάρχει πόλεμος στην Ουκρανία, επειδή υπάρχει ένας καινούριος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, και βλέπουμε μπροστά μας ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Αυτοί οι πόλεμοι όταν ξεκινούν δεν τελειώνουν. Άρα εμείς πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα θέματα προστασίας, εμπορία ανθρώπων, που η νέα γραμματεία θα έχει ειδικό τμήμα, εργασιακή εκμετάλλευση, που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία ουσιαστικά της εμπορίας ανθρώπων, γιατί δεν είναι μόνο η εμπορία ανθρώπων που έχουμε στο νου μας, είναι και η εμπορία μέσω της εργασιακής εκμετάλλευσης. Άρα θα υπάρχει απόλυτος έλεγχος. Γι' αυτό άλλωστε και θέλουμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Δεν θέλουμε να το αφήσουμε στην ευχέρεια του οποιοδήποτε. Και γι' αυτό άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόλις ξέσπασε η κρίση στην Ουκρανία, είπε ότι οι εργαζόμενοι θα αναζητούν τον εργοδότη τους. Όχι το αντίστροφο. Προσπαθούμε λοιπόν τώρα να τους φέρουμε κοντά και τον πρώτο λόγο θα έχουν πάντα οι εργαζόμενοι. Ναι. Είστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να εργαστούν στην Ελλάδα? Γιατί από ό,τι ακούω, το μήνυμα που εισπράττω είναι ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε τελευταίο σταθμό. Ενώ δεν θεωρεί αυτή την επιθυμία οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή, έρχονται στην Ελλάδα με προοπτική να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ξέρουμε ότι η μισθή είναι υψηλότερη. Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι το εξής. Τα επιδόματα που παίρνουν μέχρι σε περίπτωση που ξεκινήσουν την εργασία, κόβονται, τι γίνεται με αυτό? Και τι έχουμε να κάνει στη συνεργασία της Ελλάδος με την Τουρκία, αν αυτό έχει αντίκτυπο στην προέλευση? Ακούστε, σίγουρα από την αρχή της προσφυγικής κρίσης η Ελλάδα δεν ήταν χώρα προορισμού. Ήταν χώρα διέλευσης. Γιατί πράγματι οι άνθρωποι οι οποίοι έφταναν ως εδώ είχαν ενημερωθεί ήδη ότι τελικό τους προορισμός πρέπει να είναι μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης, όπου είναι υψηλότερη μισθή, υπάρχουν περισσότερα επιδόματα κτλ. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, ειδικά μετά τους πολέμους, έχουν αλλάξει και στην κεντρική Ευρώπη. Και οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί βλέπουν ότι ναι, είναι υψηλότερη μισθή, αλλά είναι πολύ υψηλότερα τα ενίκια. Έχει άλλο κόστος η θέρμανση. Είναι πάρα πολύ κρύες χώρες και χρειάζεται να ξοδεύουν περισσότερα για τη θέρμανση. Αλλάζει η νοοτροπία. Με το ζόρι, με εξαναγκασμό ένταξη δεν γίνεται.
Οι άνθρωποι που παίρνουν το άσυλο έχουν δικαίωμα να ταξιδέψουν τις πρώτες 90 ημέρες όπου θέλουν, αλλά η εγκατάστασή τους πρέπει να είναι στη χώρα, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, στη χώρα που πρώτα έφτασαν και πρώτη τους έδωσε το άσυλο. Άρα λοιπόν εμείς δεν επεμβαίνουμε στο πού θα πάνε και τι αισθάνονται οι άνθρωποι. Εμείς προσπαθούμε αυτοί οι οποίοι τελικά μένουν στη χώρα μας να εργάζονται, να μην εξαρτώνται από επιδόματα. Ξέρετε ότι γενικά, άλλο αν οι τελευταίες κρίσεις μας έστρεψαν στην ανάγκη να δώσουμε επιδόματα. Ξέρετε ότι η δική μας κυβέρνηση δεν έχει αυτή την ιδεολογία. Προτιμάει οι άνθρωποι να στέκονται στα πόδια τους, να μην εξαρτώνται από επιδόματα. Άρα θα ισχύει και για αυτούς ό,τι ισχύει για όλη τον υπόλοιπο πληθυσμό. Και ως προς τα επιδόματα και ως προς την εργασία. Α, ναι, κοιτάξτε. Με την Τουρκία έχουμε μια συνεργασία, η οποία και με τη διακήρυξη των Αθηνών και με όλες τις προσπάθειες που γίνονται και τη συνεργασία μεταξύ των δύο λιμενικών σωμάτων, βρισκόμαστε σε μια, να πούμε, καλύτερη κατάσταση από ό,τι την ώρα της μεγάλης κρίσης. Ωστόσο, επειδή τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει δημιουργηθεί γενικά, όχι μόνο στη γειτονική χώρα, αλλά γενικά μια κουλτούρα διακίνησης και έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά κυκλώματα διακινητών, και όταν αυτό γιγαντώνεται, ακόμη και όταν υπάρχει βούληση, είναι δύσκολο να χτυπηθεί. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα τελευταία έβαλε μέσα στις υποχρεώσεις της να χτυπήσει τα κυκλώματα των διακινητών που εμπορεύονται ανθρώπους. Πιστεύω ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Τα σύνορα θα προστατεύονται οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει χώρα χωρίς σύνορα και δεν υπάρχει ασφάλεια για κανέναν χωρίς σύνορα. Άρα λοιπόν τα σύνορα θα προστατεύονται οπωσδήποτε. Ωστόσο υπάρχει μια διαδικασία υποδοχής ανθρώπων που δικαιούνται να βρίσκονται σε μια χώρα, να ζητούν άσυλο και να το παίρνουν. Μετανάστευση υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Προσφυγιά υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι εάν μπορούμε εμείς να συνδυάσουμε, και αυτό ήταν η εντολή του Πρωθυπουργού από την αρχή, προστασία συνόρων και προστασία ανθρώπων. Είναι δύσκολο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Πιστεύω όμως ότι στο τέλος της ημέρας θα τα καταφέρουμε. Συμπληρωματικά, ναι. Σήμερα στο τραπέζι είναι Έλληνες εργοδότες. Σε επόμενες συναντήσεις θα μπορούσε να είναι Γερμανοί εργοδότες, Βέλγοι εργοδότες, Ιταλοί εργοδότες. Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καλύψουμε και ένα μέρος όσο μπορούμε των αναγκών της ελληνικής αγοράς εργασίας σε κρίσιμους τομείς οικονομίας μας, ξαναλέω, όπως είναι ο αγροτικός, ο τουριστικός, ο κατασκευαστικός, η μεταποίηση, να σταματήσουμε να έχουμε τόσο τεράστιο εμπορικό έλλειμμα επειδή εισάγουμε πολύ περισσότερα από όσα εξάγουμε και αυτό έχει μειωθεί. Τώρα, όσον αφορά στο άλλο, αυτό είναι μια άλλη διαδικασία, γιατί εξαρτάται από το αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν, δικαιούνται να βρίσκονται σε μια άλλη χώρα. Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Δεν μας αφορά εμάς αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μείνουν και να εργαστούν στην Ελλάδα βάσει της νομοθεσίας. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, βασικά βλέπουμε ότι ο πληθυσμός του ΓΙΤ έχει αρχίσει και αυξάνεται σταδιακά τις τελευταίες μέρες. Θα ήθελα να ρωτήσω αν το Υπουργείο έχει κάποιο σχέδιο διαχείρισης για τις μεταναστευτικές αυτές ροές και τι γίνεται με τις εργασίες στη Βάστρια, πότε θα μετακινηθούν οι πρόσφυγες από εδώ. Κοιτάξτε, το Υπουργείο έχει πάντοτε σχέδιο διαχείρισης και το κάνει. Αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ, διαχείριση είναι. Έχουμε 5.000 περίπου κόσμο, πόσο έχουμε, 4.880, και βλέπετε ότι επικρατεί απόλυτη τάξη. Μπορούμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση χωρίς κανένα πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι έχουμε υπερπληθυσμό, το Υπουργείο με όλες του τις υπηρεσίες είναι παρόν και προσπαθεί να εξομαλύνει κάθε κατάσταση. Εγώ δεν είμαι αρμόδια
για τα θέματα της Βάστριας, γιατί ήδη ο όγκος της δουλειάς μου είναι πάρα πολύ μεγάλος, καθώς έχω και την ευθύνη της ένταξης, αλλά και τους ευάλωτους πολίτες, τα συνόδευτα ανήλικα. Ωστόσο, φυσικά παρακολουθώ τα πράγματα και μπορώ να πω ότι υπάρχουν σίγουρα κάποια εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, τεχνικά, δικανικά, έτσι, κάποιες υποθέσεις που βρίσκονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν μπορώ να σας προβλέψω πότε, για παράδειγμα, μπορεί να βγει μια απόφαση δικαστική, αλλά οπωσδήποτε βρισκόμαστε σε μια εξέλιξη, γιατί ξέρετε ότι και αυτό το κάμπ εδώ του Μαυροβουνίου ήταν προσωρινό όταν κάει και η Μόρια, έτσι. Πάντα τα γεγονότα είναι αυτά τα οποία αρκετές φορές άλλοτε τα οδηγούμε εμείς και άλλοτε μας οδηγούν, έτσι είναι η ζωή. Άρα δεν είμαι σε θέση να σας δώσω απάντηση. Είμαι δημοσιογράφος, θέλω αυτό που λέω να είναι αυτό που λέω. Απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε, με απόλυτη βεβαιότητα δεν μπορώ να σας δώσω, γιατί εξαρτάται από άλλους παράγοντες που δεν είμαι εγώ αυτός ο παράγοντας, ούτε καν το Υπουργείο. Είναι η δικαιοσύνη. Για την κυρία Μαρία Χρυσοχοίδη. Κάτσε να ρωτήσει λίγο. Βεβαίως, έλα Μαρία. Συνάδελφα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Ακούστηκε προηγουμένως ότι έχουν γίνει, ότι είναι η τέταρτη αυτή η μέρα. Έχουν γίνει άλλες τέσσερις. Έχουν γίνει άλλες τρεις δηλαδή. Τέσσερις ή τρεις. Η τέταρτη εκδήλωση που γίνεται στη Λέσβο. Στη Λέσβο, ναι. Τέταρτη διοργάνωση. Τέταρτη διοργάνωση. Ωραία. Θα ήθελα να μας πείτε αν υπάρχουν κάποια στοιχεία για τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκδήλωσεων. From the other, κοιτάξτε, τους έχουμε, μπορούμε να μοιραστούμε. Ναι, οι αριθμοί είναι στη διάθεσή σας, θα σας τις δώσω το αριθμό. Ελπίζουμε πάντα στο καλύτερο, βέβαια. Και θα επαναληφθεί όλο αυτό που βλέπουμε σήμερα εδώ, θα επαναληφθεί. Εξαρτάται από το διοικητή, αν μας ανεχθήκαν. I think it depends on the camp manager and it depends on how many, I mean, the needs of the Greek economy, because at the end of the day what we are trying to do is help the Greek economy as well by integrating refugees who can contribute something to it. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε βασικά την ελληνική οικονομία και να βοηθήσουμε και τους ίδιους πρόσφυγες να ενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας. Άρα εξαρτάται από τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Τι ερώτηση ήταν. Αυτή ήταν, ναι, ωραία. Καλύφθηκες. Ναι, καλύφθηκα. Και απλά κάτι, οι ηλικίες των εργαζομένων, είναι, το ενδιαφέρον είναι περισσότερο για άνδρες. Πού είναι ο Θόδωρος, πού είναι. Για άντρες ή για γυναίκες. For male or females. Both, but we have plans. To see. Ναι. We have to see. Έχουμε σχέδια για τις γυναίκες. Κοιτάξτε, οι γυναίκες είναι μια ειδική κατηγορία. Γιατί έχουν τη φροντίδα των παιδιών. Και πρέπει να δημιουργούνται άλλες δομές τριγύρω, που, όπως συμβαίνει με όλες τις γυναίκες τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Έχουμε όμως σχέδιο για ένα μεγάλο project που θα αφορά όλη την Ελλάδα και θα συνεργαστεί η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία ως σύμβουλος αυτό το σχέδιο, ειδικά για την απασχόληση των γυναικών, σε τομείς που μπορούν να προσφέρουν. Και τα στοιχεία θα τα πάρει, θα μου τα δώσω. Ναι. Ωραία, ναι, έλα. Ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση που ξεκινήσει να λειτουργεί η Βάστρια, θα ισχύσει το συμβούλιο του Υπουργού ότι αυτός εδώ ο χώρος θα παραδοθεί στον ελληνικό λαό? Δεν ισχύουν πάντα οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού. Οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού ισχύουν πάντα και το έχει αποδείξει.